Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Επισκόπηση με Αλέξανδρος Κλώσσας και μαζί θα δούμε την επικαιρότητα όπως αυτή καταγράφεται σε κοινωνία και τοπική αυτοδιοίκηση. Σήμερα 26 Οκτωβρίου του Αγίου Δημητρίου. Κανονικά θα πρέπει να είναι εορταστικό μάλλον το κλίμα, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα. Ξεκινάει ένας τριήμερος εορτασμός, αλλά πέφτει βαριά η σκιά από την απώλεια της Φόβης Γεννηματάς, όπου είναι μεγάλη η απώλεια και ίσως είναι από τους λίγους ανθρώπους που μετά από τόσες ώρες, από την ώρα που έφυγε από το μάτι του το κόσμο, δεν υπάρχει ούτε ένας που να έχει γράψει ακόμα και στα social media αρνητικές, να έχει κάνει αρνητικές αναρτήσεις για την ίδια. Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι οι περισσότεροι απευθύνονται στην Φόφη Γεννηματά για την σπουδαία γυναίκα που ήταν, για την σπουδαία προσωπικότητα που είχε και λιγότερο για το αν ήταν σπουδαία στον πολιτικό στίβο και στον πολιτικό βίο. Έχουμε δει πολλούς σπουδαίους πολιτικούς που δεν ήταν και ιδιαίτερα σπουδαίοι ως άνθρωποι και το να συνδυάζεις αυτά τα πράγματα είναι πάντα εξαιρετικό και σπάνιο. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σπάνιο να βλέπεις στα περίπτερα που είναι κρεμασμένες οι εφημερίδες όλων των πολιτικών αποχρώσεων να έχουν πρωτοσέλιδο την Φόφη Γεννηματά με έναν αποχαιρετισμό όπου μάλλον η κοινή λέξη σε όλες τις εφημερίδες ή σχεδόν σε όλες τις εφημερίδες ήταν το γενναία, γιατί πραγματικά η Φόφη Γεννηματά ήταν μια γενναία γυναίκα. Θα λείψει πολύ και από την πολιτική ζωή του τόπου, θα λείψει προφανώς περισσότερο από όλους στην οικογένειά της και στα παιδιά της. Η ζωή συνεχίζεται, αυτή είναι η σκληρότητα της πραγματικότητας και της καθημερινότητας, η ζωή συνεχίζεται και προφανώς έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά για το τι θα μπορούσε να έχει κάνει η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας, αλλά αυτό που διαπιστώνουμε μετά και από την Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας είναι ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει πολλά. Δεν μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα, όποιο και αν είναι το ερώτημα, διαχρονικά τα τελευταία 10-12 χρόνια. Όποιο και αν είναι το ερώτημα, η απάντηση της Ευρώπης είναι αργότερα. Αργότερα θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό απάντησαν και τώρα, ότι αργότερα θα δούμε τι θα γίνει. Κατά την άνοιξη θα συζητήσουμε για άλλα μέτρα, άλλες λύσεις, άλλα εργαλεία που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή ακρίβεια και κυρίως την ενεργειακή φτώχεια που θα φέρει η ακρίβεια στα προϊόντα και στο πετρέλαιο και στο αέριο και στην ηλεκτρική ενέργεια, στα μεγάλα αυτά προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Είναι ένα ερώτημα εάν μπορεί η Ευρώπη τέλος πάντων να απαντήσει σε κάποια από τα ερωτήματα που δημιουργούνται. Είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να λύσει αρχικά η ίδια η Ευρώπη. Και από την άλλη έχουμε τον κορονοϊό, είναι εδώ. Χθες ήταν τρομακτικός ο αριθμός των νεκρών, θύμισε πολύ κακές ημέρες. Τα στοιχεία και σήμερα δείχνουν ότι είμαστε υπό κόκκινο συναγερμό σε σχέση με τον κορονοϊό, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, που εκεί είναι σε εξέλιξη οι εορταστικές εκδηλώσεις. Ματίνα Πολυχρόνη εδώ μαζί μου στο στούντιο, να δούμε τα στοιχεία του τελευταίου 24ωρου, να δούμε και τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, όπου ανησυχεί πολύ τους ειδικούς. 4.165 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΗ, 25 νέοι θάνατοι και 380 ήδη ασωληνωμένοι, από τους οποίους το 86% μάλιστα είναι ανεμβολίαστοι. Είναι χαρακτηριστικό το άκουγμα τον κύριο Καπραβέλα το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky, στο Δημήτρη Οικονόμου και στην Εύα Αντωνοπούλου, να λέει ότι πλέον τα νοσοκομεία στη Βόρεια Ελλάδα έχουν γεμίσει. Η ΜΕΘ, οι μονάδες εντατικής θεραπείας, έχουν γεμίσει, δεν υπάρχει ούτε ένα κρεβάτι. Οι άνθρωποι που διασωληνώθηκαν εχθές, διασωληνώθηκαν και πάλι σε χειρουργία, που αυτό δημιουργεί διπλό πρόβλημα. Ένα, ότι δεν είναι σωστό να διασωληνώνται στα χειρουργία και δεύτερον ότι δεν γίνονται τα χειρουργία που πρέπει να γίνουν στα νοσοκομεία. Ακόμη και στους διαδρόμους είχαμε δει ανθρώπους να διασωληνώνονται. Επομένως, καταλαβαίνουμε την κατάσταση για την πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και μέσα σε όλα αυτά, βέβαια, έχουμε στην Θεσσαλονίκη και τους εορτασμούς για τον Άγιο Δημήτριο. Βλέπουμε πιστούς να καταφθάνουν στην Εκκλησία, στο ναό και για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σήμερα έφτασαν. Σε εικόνες που δίνουν τα τοπικά μέσα, όμως βλέπουμε μεγάλο μέρος των πιστών να φτάνουν χωρίς μάσκα
Και όχι μόνο φτάνουν χωρίς μάσκα, σπάζονται τις εικόνες χωρίς μάσκα. Θυμίζουν οι εικόνες αυτές λίγο μια κανονικότητα, την οποία δεν έχουμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα. Την οποία δεν έχουμε ακόμα την κανονικότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί η πίστη του καθενός είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και κανένας δεν κρίνει την πίστη κανενός. Αυτό που συζητούμε όλοι είναι αν υγειονομικά αυτό είναι ασφαλές να γίνεται. Όταν είδαμε ότι πέρυσι ο τριήμερος εορτασμός του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη έφερε τη Θεσσαλονίκη στο κόκκινο και το σύστημα υγείας να ξεπεράσει τα όρια του. Και επειδή είναι και χαμηλότερο το ποσοστό εμβολιασμού στη Βόρεια Ελλάδα, αυτός είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει η περιοχή. Έφερε πέρσι τον Μαύρο Νοέμβριο, γι' αυτό φοβόμαστε και οι ειδικοί φοβούνται αυτό να μην συμβεί ξανά. Και σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο τόνιζαν και από χθες που είδαμε τις πρώτες εικόνες με κόσμο να φτάνει χωρίς μάσκα στην εκκλησία, μάλιστα ακόμη και στο εσωτερικό, οι ειδικοί φωνάζουν ότι θα πρέπει να μην το ξεχνάμε, ότι δεν έχει τελειώσει η πανδημία και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να φορούμε μάσκα. Και μάλιστα υπάρχουν καταγγελίες ότι ναι, μεν περιμετρικά του ναού υπάρχει η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας, ωστόσο εκείνο το οποίο λένε πολλοί είναι ότι δεν γίνονται έλεγχοι και ενώ στην αρχή γίνονταν κάποιοι έλεγχοι, μετά σταμάτησαν καθώς υπήρξαν αντιδράσεις από ιερείς. Και είναι ένα ζήτημα όλο αυτό. Προφανώς όλη αυτή η πίεση που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα στο σύστημα, στο υγειονομικό σύστημα, αλλά και αυτός ο συγχρονισμός των τελευταίων ωρών στον Άγιο Δημήτριο οδήγησε την ακύρωση πολλών παρελάσεων, μαθητικών παρελάσεων, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Αρχικά σε ό,τι αφορά στην Θεσσαλονίκη που ούτως ή άλλως ήταν για τις 27 του μήνα ακυρώθηκε η μαθητική παρέλαση λόγω και του πένθους. Τώρα σε ό,τι αφορά στην περιφέρεια Θεσσαλίας ο Περιφερειάρχης ο κύριος Αγοραστός ανακοίνωσε ότι θα ακυρωθούν και οι μαθητικές και οι στρατιωτικές παρελάσεις γιατί υπάρχει μια αύξηση του οικού φορτίου στα λύματα, γιατί υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων στα σχολεία και για όλη αυτή την κατάσταση που λέμε συνεχώς στη Βόρεια Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, εκεί δεν θα γίνουν οι μαθητικές παρελάσεις, θα γίνουν οι στρατιωτικές. Εκείνο το οποίο δεν είπαμε για την Θεσσαλία είναι θα γίνουν οι τοξολογίες σε ιερούς ναούς και οι καταθέσεις στεφάνων στα Ηρώα. Να θυμίσουμε ότι είχε ανακοινωθεί και η ακύρωση των παρελάσεων στην Ημαθία. Και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως είπαμε, θα γίνουν μόνο στρατιωτικές. Άρα, σε Δράμα, Καβάλα, Ροδόπη και Εύρο, δεν θα γίνουν οι μαθητικές παρελάσεις. Κανονικά, στρατιωτική παρέλαση την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, όλο αυτό το εκρηκτικό μείγμα, όπως δημιουργείται και η πίεση στο σύστημα, που προς το παρόν είναι στη Βόρεια Ελλάδα, έκανε τον κύριο Σαριάννη να φέρει στο τραπέζι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση και μάλλον ιδιαίτερη σε σχέση με το κλίμα κανονικότητας που θέλουμε να συζητάμε το τελευταίο διάστημα. Σίγουρα έχει προκαλέσει από το πρωί μεγάλη συζήτηση αυτή η πρόταση του καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής του κ. Σαριγιάννη. Μια πρόταση που έκανε λόγο για self-test ακόμη και στους εμβολιασμένους, τους εργασιακούς χώρους. Και φυσικά εξήγησε ότι ναι, εντάξει, έχουμε εμβολιαστεί, όμως και οι εμβολιασμένοι κολλάνε και οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια επαρκή εμβολιαστική κάλυψη, ίσως θα πρέπει να εξεταστεί και αυτό το σενάριο. Ναι. Τα self-test είναι ένα όπλο για να περιοριστεί, τουλάχιστον να μάθουμε αν κάποιος νοσεί ή όχι. Ματίνα Πολυχρόνη, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Το άλλο όπλο είναι ο εμβολιασμός. Και όπως είπε στην Φραντζέσκα Σαβοργινάκη, η αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Μαστοράκου, είναι το μόνο όπλο που έχουμε για να σταματήσουμε την γρήγορη μετάδοση του ιού, ο εμβολιασμός. Μόνο ο εμβολιασμός μπορεί να αλλάξει αυτή την εικόνα και αυτό το ξέρουμε πλέον, όχι μόνο από επιστημονικές μελέτες, το βλέπουμε στην πράξη, στο πεδίο όπως λέγεται. Υπάρχουν χώρες αυτή τη στιγμή οι οποίες έχουν καταφέρει εμβολιαστική κάλυψη πάνω από 82 με 85% του πληθυσμού και είναι χώρες που έχουν πλέον ανοιχτή οικονομία, πολύ λίγα κρούσματα, πολύ λίγους θανάτους. Είναι χώρες που έχουν ουσιαστικά άρει σχεδόν όλες τα περιοριστικά μέτρα. Έχουν κατέβει ακόμα και μάσκες. Και φυσικά είναι σε μια τροχιά πολύ γρήγορης ανάπτυξης και οικονομικής άνθησης. Η χώρα μας δυστυχώς έχει καθυλωθεί από μια αντιβολιαστική συμπεριφορά η οποία φυσικά έχει τα ερίσματά της αλλά πραγματικά είναι ανεξήγητη, γιατί πλέον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν
σε κανένα πραγματικό γεγονός. Δεν μιλάμε για επιστημονική μελέτη ή δεν έχουν εμπιστοσύνη πλέον στην επιστήμη. Ναι. Δεν πιστεύουν τα δεδομένα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Δυστυχώς υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας με μικρή εμβολιαστική κάλυψη. Επομένως, σε αυτές τις περιοχές ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ βαρύς. Το σύστημα υγείας θα πιεστεί. Φέτος θα κυκλοφορήσει πάλι και η γρήπη. Δεύτερη μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στην Αθήνα. Καλύτερα τα πράγματα στο κέντρο της Αθήνας. Πολύ δύσκολα τα πράγματα σε όλους τους περιφερειακούς δρόμους από το κέντρο. Ξεκίνησαν και τα πρόστιμα. Εύα Σουλούκου στην αίθουσα σύνταξης για να μας δώσει πλήρη εικόνα για το τι έγινε από το πρωί στους δρόμους της Αθήνας. Μεγάλο λοιπόν ήταν το μποντιλιάρισμα στην Αττική Οδό και στον Κηφισό και στους υπόλοιπους δρόμους που ήταν γύρω από τον δακτύλιο. Είναι η δεύτερη μέρα που εφαρμόζεται αυτός ο πράσινος δακτύλιος και στα δύο ρεύματα του Κηφισού ήταν αυξημένη από πολύ νωρίς η κίνηση με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων και στις καθυστερήσεις και οι καθυστερήσεις να είναι πολύ μεγάλες. Η εικόνα στο κέντρο είναι καλύτερη, όπως είπες και εσύ, Αλέξανδρε, ωστόσο στους γύρω δρόμους φαίνεται να υπάρχει κίνηση που έχει αυξηθεί, καθώς δεν μπορούν να μπουν στο κέντρο οι οδηγοί. Mm-hmm. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η κίνηση στον Κηφισό ήταν πολύ αυξημένη ήδη πριν τις 8 το πρωί, ενώ αυξημένη κίνηση υπήρχε και στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στη Μεσογείον, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στην άνοδο Συγκρού, στην Καλλιρόη, στη Βουλιαγμένη, όπως και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, καθώς το ρεύμα προς Ελευσίνα ξεπέρασαν και τα 15 λεπτά. Η απάντηση για να μειωθεί η κίνηση στους δρόμους είναι μέσα μαζικής μεταφοράς που θα έχουν συχνά δρομολόγια και ανθρώπινες συνθήκες. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή? Η εικόνα στα λεωφορεία παρουσιάζεται καλύτερη συγκριτικά με την περασμένη εβδομάδα, καθώς υποστηρίζει το επιβατικό κοινό. Σε αυτό που λέει είναι πως φαίνεται να συντέλεσε η απόφαση που πήρε η διοίκηση να βγάλει όλο το στόλο με τα λεωφορεία έξω, έτσι, στο χρόνο, έτσι να αυξάνονται. Να μειώνεται το χρόνος η αναμονής και οι στάσεις να γίνονται πιο συχνές. Και στο μετρό είναι αντίστοιχη της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς το γεγονός ότι όλα δείχνουν, φαίνεται να αυξήθηκε η συχνότητα των δρομολογίων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που υπάρχει, ενώ οι σειρμοί φτάνουν πιο τακτικά. Ναι. Όπως λέει και το επιβατικό κοινό, όμως φαίνεται ότι ακόμα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο μετρό. Ναι, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ώρες που ο συναστισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και είναι και μάλιστα κάποιες από αυτές τις ώρες που δεν είναι οι πιο λογικές, δηλαδή εκεί που θα έλεγες ότι μαζεύεται ο κόσμος για να πάει να γυρίσει από τις δουλειές. Πολλοί άνθρωποι ακριβώς πηγαίνουν στο κέντρο για να εργαστούν και είναι, παρόλο που είναι πιο συχνές οι στάσεις του μετρό, υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλο συναστισμός και αυτό δεν έχει αλλάξει. Ας ελπίσουμε τις επόμενες ημέρες θα βελτιωθεί η κατάσταση και κυρίως θα εφαρμοστούν και άλλα μέτρα, όχι μόνο ο δακτύλιος, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει και με την κίνηση, αλλά και με τη δυσκολία των ανθρώπων να πάνε στις δουλειές τους. Εύα Σουλούκου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Στούντιο, Φιωρίτα Πρενιάση, για να δούμε αυτό που δυστυχώς στο Αιγαίο το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια. Μια βάρκα ξεκινάει από την Τουρκία για να φτάσει στην Ελλάδα με ανθρώπους που ψάχνουν καλύτερο μέλλον, δεν τα καταφέρουν να φτάσουν γιατί είναι φορτωμένοι σαν τα τσουβάλια σε ένα καρδιδότσουφλο. Αυτό έγινε και σήμερα στο Αιγαίο. Ακριβώς, ακόμη ένα ναυάγιο μεταναστών σημειώθηκε στα παγωμένα νερά του Αιγαίου, όπου τραυματίστηκαν 4 άτομα, μία γυναίκα και 3 παιδιά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, επειδή είχε πολλούς επιβάτες και λόγω των καιρικών συνθήκων, είχε αποκολληθεί το πάτωμα, ναι, της Λέμβου και όσοι ήταν μέσα στη βάρκα βρέθηκαν μέσα στο νερό. Να πούμε ότι η τουρκική βάρκα είχε ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια με 27 άτομα και μετά τις προσπάθειες του λιμενικού διασώθηκαν 22 άτομα, όπως προείπαμε 4 δεν τα κατάφεραν, καθώς ένας αγνοείται, Αλέξανδρα. Μια ξεκολλήση γάστρα πάνω από πει ότι η βάρκα ήταν πραγματικά σχεδόν παιδική. Τώρα, χθες το βράδυ είχαμε στα Μέγαρα επεισόδια, βγήκαν στο δρόμο Ρωμά να διαμαρτυρηθούν και δυστυχώς βγήκαν και όπλα μαζί. Το βράδυ της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, τραυματίστηκαν 4 αστυνομικοί. Οι συγκεντρωμένοι επιδόθηκαν πιο πολύ σε πετροπόλεμο, έκαψαν λάστιχα και διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου και στα δύο ρεύματα. Να πούμε ότι εκείνη τη στιγμή βρέθηκαν και δύο μέλη της Δημηρίας, οι οποίοι
Δέχτηκαν σκάγια από καραμπίνα στα πόδια και διακομίστηκαν στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, mm-hmm. καθώς δύο άλλοι αστυνομικοί τραυματίστηκαν από πέτρες και ο ένας αναγκάστηκε και να πάει και αυτός στο νοσοκομείο. Αύριο απολογούνται οι αστυνομικοί, να δούμε αυτή την ιστορία πώς θα καταλήξει. Σας ευχαριστώ πολύ, Φιωρίντα. Άρης Δημητρίου στην αίθουσα σύνταξης. Τα αντιπλημμυρικά είναι απαίτηση όλων για να μην έχουμε θύματα κάθε φορά που βρέχει. Από την άλλη, αυτό που θυμάμαι πάντα τα τελευταία χρόνια είναι να γίνεται πολύ φασαρία για το πόσο κοστίζουν και αν έχουν καθυστερήσει. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, κυρίες και κύριοι. Όπως ακριβώς θα λες, είναι ένα ακόμα επεισόδιο λοιπόν στις κόντρες για το κόστος και τις διαδικασίες ανάθεσης των αντιπλημμυρικών έργων. Βρίσκεται σε εξέλιξη με προστριβές μεταξύ της διοίκησης της περιφέρειας Αττικής και της αντιπολίτευσης, της παράταξης λοιπόν της πρώην Περιφερειάρχου Ρένας Δούρου, Δύναμη Ζωής. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο λοιπόν της παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τον κύριο Καραμάνο, το κόστος θεωρείται υπερτιμολογημένο, οι διαδικασίες ανάθεσης, η απευθείας είναι αδιαφανής και το μικρό ποσοστό έκπτωσης, μόλις 12%, είναι αυτό που σύμφωνα με τον κύριο Καραμάνο έχει επιφέρει ζημιά της τάξης του 1.170.000 ευρώ στο Ταμείο της Περιφέρειας. Απαντώντας η διοίκηση λοιπόν, λέει ότι πρόκειται για συκοφαντίες και αναλήθειες που εξυπηρετούν συγκεκριμένους κομματικούς σκοπούς, ενώ όλες οι διαδικασίες γίνονται με την απόλυτη νομιμότητα και βέβαια με την αποτελεσματικότητα που απαιτείται. Σύμφωνα να πούμε με τον κύριο Καραμάνο, επί θητείας Δούρου στην περιφέρεια και ειδικότερα το 2019 έγιναν 3 εργολαβίες καθαρισμού ρεμάτων με κόστος 1 εκατομμύριο το καθένα και ποσοστό έκπτωσης από 67,6% μέχρι 64,8%. Μάλιστα, ο ίδιος καλεί την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας να μην εγκρίνει το κονδύλι των συνολικά 2.440.000 ευρώ που θα διατεθεί για τους καθαρισμούς των ρεμάτων και την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο. Μάλιστα. Τώρα, το θέμα είναι η ουσία, να γίνουν τα αντιπλημμυρικά προφανώς. Η αλήθεια είναι, Αλέξανδρε, ότι γίνονται μπορούμε να πούμε επιγραμματικά έτσι, ότι έχουν ολοκληρωθεί ήδη τα έργα, σύμφωνα με την περιφέρεια, σε Μοσχάτο, Ταύρο, Αγίου Σαναργύρου, Καματερό, Αγία Βαρβάρα, Περιστέρι, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα και Κηφισιά, ενώ εργασίες πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ραφίνα και το Πικέρμη, στα Σπάτα και την Λούτσα, την Παλίνη, τους Δήμους Αχαρνών, Διονύσου, Οροπού και έπεται συνέχεια εδώ στον επόμενο μέρο. Είναι πολύ σημαντικός ο έλεγχος να υπάρχει, είναι πολύ σημαντική να υπάρχει και η εξέλιξη όμως των έργων. Τώρα, ο κύριος Πατούλης παρουσίασε στα Πετράλωνα, στη γειτονιά του, πραγματικά, ένα βιβλίο για την ζωή του και για τη μάνα του, που όσοι τη γνώριζαν από κοντά έλεγαν ότι ήταν μια σπουδαία γυναίκα όταν είχε στα χέρια της τη ζωή του κύριου Πατούλη. Πραγματικά, τη γειτονιά λοιπόν που γεννήθηκε και μεγάλο στα Πετράλωνα διάλεξε για να παρουσιάσει επισήμως πρώτη φορά διαζώσεις, διότι διαδικτυακώς αυτό είχε γίνει τον Μάιο λόγω της στήρησης των μέτρων για την αντιμετώπιση πανδημίας. Το βιβλίο του με τίτλο «Τίποτα δεν ήταν εύκολο, η ηρωίδα μάνα μου» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Σε μια συμβολική λοιπόν κίνηση, Αλέξανδρε, και προκειμένου να δείξει με εμφατικό τρόπο τη μεγάλη σημασία του να διατηρούμε την επαφή με τις ρίζες μας, ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Πατούλης, ανάμεσα σε γνωστούς και φίλους, παρουσίασε το βιβλίο του. Μάλιστα, ως ένδειξη σεβασμού στο πρόσωπό του, τα μέλη του Συλλόγου τον έκαναν και επίτιμο μέλος του. Να δούμε τι είπε ο κύριος Πατούλης, αλλά και ο κύριος Μαντάς, γνωστός ποινικολόγος, παλιός πετραλωνίτης φίλος του και φίλος του από τα παιδικά του χρόνια. Εδώ που μεγαλώσαμε, εδώ που ζήσαμε, εδώ που βρεθήκαμε σε δύσκολες μέρες, εποχές, χρόνια με τη μητέρα μου και τον αδελφό μου, στα Πετράλωνα που το μαγαζί της κυρίας Πόπης ήταν γνωστό σε όλους, ήταν εκείνο το μαγαζί που πάντρεψε και βάφτισε πολύ κόσμο και προφανώς έζησα και τώρα και σήμερα έντονες συγκινητικές στιγμές. Βρεθήκαμε εδώ για να τιμήσουμε τη μητέρα μου, την ηρωίδα μάνα μου,
δίνοντας το στίγμα το ότι όταν υπάρχουν γονείς οι οποίοι δίνουν αξίες, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αισθάνομαι ότι στο πρόσωπο του Πατούλη τα Πετράλωνα σήμερα τίμησαν όλα τα παιδιά τους που με δυσκολίες στη διαδρομή ξεχώρισαν και διακρίθηκαν στο στίβο τον επαγγελματικό, τον επιστημονικό και τον πολιτικό. Ήταν μια ιδιαίτερη και πολύ συγκινητική ημέρα για μας. Ιδιαίτερα τιμή από τον κύριο Πατούλη. Τον αγαπάμε, είναι οικείος εδώ στα Πετράλωνα και πάντα θα τον περιμένουμε και θα τον δεχόμαστε με πολύ χαρά. Ματίνα Πολυχρόνη στην αίθουσα σύνταξης με το αυτοδιοικητικό δελτίο. Ματίνα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μεσίστιες θα κυματίζουν αύριο οι σημαίες σε όλα τα δημόσια κτίρια της χώρας με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορύδη λόγω της κήρυξης από τον Πρωθυπουργό Εθνικού Πένθους για την κηδεία της Φόφης Γεννηματά. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση της απόφασης για την κατανομή της πρόσθετης οικονομικής στήριξης 10 εκατομμύριων ευρώ προς τους Δήμους με στόχο την συνέχιση λειτουργίας των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. 14 κάδους απορριμμάτων έκαψαν άγνωστοι τα ξημερώματα στην Καλλιθέα την ίδια ώρα. Με σκουπίδια έχουν γεμίσει γειτονιές της πόλης λόγω της απεργίας που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα από την Παρασκευή, καταγγέλλοντας ότι ο Δήμος δεν έχει μεριμνήσει για τα μέσα ατομικής προστασίας. Δήμος και Σωματείο Υπαλλήλων βρίσκονται σε διαβούλευση με την Δημοτική Αρχή να διευκρινίζει ότι το θέμα θα λυθεί εντός των επόμενων ημερών. Ένα ακόμη πάρκο τσέπης απέκτησε η Αθήνα, αυτή τη φορά στα Πατήσια. Ο αναβαθμισμένος χώρος Πρασίνου βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βυζίνου και Καρκαβίτσα, μετατρέποντας άλλη μια γκρίζα και εγκαταλελειμμένη τοποθεσία σε ένα ζωντανό χώρο γεμάτο χρώμα. Η συντήρηση σχολικών μονάδων και ανοιχτών αθλητικών χώρων στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Πρόκειται για την πρώτη από τις 8 συνολικά προτάσεις που κατέθεσε ο Δήμος. Και κλείνοντας, το Follow Green του Δήμου Βρυλισσίων γιορτάζει το Halloween και καλεί τους δημότες να σκεφτούν τον πλανήτη, μειώνοντας την χρήση πλαστικών. Κάθε 10 ημέρες μια νέα πράσινη αποστολή προσφέρει εκπαίδευση σε θέματα ανακύκλωσης αλλά και πολλά δώρα. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνουμε για σήμερα το αυτοδιοικητικό δελτίο. Ματίνα Πολυχρόνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλιος Αρέσκος, αθλητική ενημέρωση. 1-0 ο Τσιτσιπάς. 1-0 ο Τσιτσιπάς στο tie break, ενώ έχανε με 6-3 από τον Δημητρόφ το Βούλγαρο. Μιλάμε για το πρώτο μάτς στο Vienna Open, στο ανοιχτό τουρνουά της Αυστρίας. Κέρδισε με 8-6 στο tie break. Ναι. Μπορεί να μιλάμε για ένα σετ που κράτησε μία ώρα και 4 λεπτά. Ναι. Και είναι μόλις το πρώτο σετ. Ναι. έχει πολύ ψωμί ακόμα. Έχουμε δρόμο. Έχουμε δρόμο. Ολυμπιακός παίζει με την Άλμπα. Ολυμπιακός 9 η ώρα με την Άλμπα, επιστρέφει στο ΣΕΦ μετά το ταξίδι του στη Μόσχα και θέλει να επιστρέψει και στις νίκες. Σε ένα μάτς που αυτή τη φορά είναι το φαβορί απέναντι στους Γερμανούς που έχουν ρεκόρ 2-3 μέχρι τώρα στη διοργάνωση, αλλά δεν έχουν δείξει ότι μπορεί να είναι απειλητική, τουλάχιστον σε ομάδες όπως είναι αυτή τη στιγμή Ολυμπιακός. Επίπεδο Ολυμπιακού. Ναι. Λεβαδιακός έκανε ένα μπαμ. Λεβαδιακός στην έναρξη της φάσης των 16 του κυπέλου κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης. Είχε άρωμα από μεγάλη κατηγορία το παιχνίδι, γιατί έχουν συναντηθεί πολλές φορές δύο ομάδες στη μεγάλη κατηγορία. Αυτή τη φορά ο Λεβαδιακός είναι Super League 2, με γκολ στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Σε πολύ λίγο στο Sport Life πλούσιο ρεπορτάζ για το τι γίνεται με τα κορίτσια στην εθνική ομάδα, με τον κορονοϊό. Και με τα κρούσματα που έχουν και όλα αυτά. Ναι. Σε πολύ λίγο αναλυτικά το ρεπορτάζ. Εμείς πριν κλείσουμε και πριν δούμε Sport Life, να δούμε τον καιρό. Επισκόπηση τέλος, να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή ξεκούραση, καλό βράδυ, ψυχραιμία.